Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέψαμε κι εμείς, όπως όλοι, το ανάλυσε το Paris Press. Είναι στις επάλξεις, λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3, σε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με εθνικές ομάδες βέβαια, αλλά γεμάτο. Για αρκετά παιχνίδια, όχι πως είδαμε πολλά. Έτσι, Θωμά. Καλησπέρα και από μένα στους φίλους ακροατές. Είναι μια αλήθεια. Εντάξει, είδαμε τα πιο έτσι εμπορικά, να το πούμε έτσι. Ναι. Είχε και Γαλλία, είχε και Ολλανδία, Γερμανία, είχε και Ελλάδα, Λίχνεστάιν, Ελλάδα, είχε και Βοσνία, Ελλάδα έχει σήμερα. Για να αρχίσουμε να κλείνουμε το θέμα με τις εθνικές και να επιστρέψουμε στις ομάδες. Στο Repress ανεβάζαμε χθες ένα βίντεο όσον αφορά την εθνική μας ομάδα στο Λίχνεστάιν. Γνωρίζοντας ότι αυτά τα παιχνίδια δεν είναι αυτά που θα βγάλουν συμπεράσματα, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αυτά τα παιχνίδια που αν κέρδιζε η εθνική, που κέρδιζε όλα καλώς και δεν θα δινόταν μεγάλη έκταση σημασία μετά. Εάν δεν κέρδιζε, θα ήταν το θέμα, εκεί θα γινόταν η κουβέντα. Νομίζω ότι ως Repress αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δούμε τον τρόπο με τον οποίο η εθνική προσπάθησε να κάνει φάση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γνωρίζοντας πως ελάχιστα από αυτά θα βοηθήσουν την εθνική στο παιχνίδι με την Βοσνία. Και το λέω αυτό διότι είναι πράγματα τα οποία μια οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα θα μπορούσε να τα έχει αντιμετωπίσει, αλλά όλοι ξέραμε ότι παίζουμε το Λίχνεστάιν, ότι το εμπόδιο είναι χαμηλό και ψάχναμε τρόπο να βρούμε να το υπερκεράσουμε και το βρήκαμε με αυτό το 2-0. Μπορεί να φαίνεται συχνό, αλλά όταν δίνεις ένα πρώτο παιχνίδι σε μια εθνική που είναι καινούργια, σε μια εθνική που αλλάζει, σε μια εθνική που βρίσκεται σε μεταπτυχιακή περίοδο, ακόμα και αυτό κάποια στιγμή στο τέλος της ημέρας λες, μου φτάνει να κερδίσουμε. Ήθελα, κερδίσαμε και προχωράμε. Εντάξει, εμένα μου φτάνει που είδα και διάθεση έτσι, από τους διεθνείς, ακόμα και από τις χαμένες ευκαιρίες, από τις αντιδράσεις των παιχτών, έδειξαν ότι θέλουν να δείξουν ότι γίνεται κάτι καινούργιο, χτίζεται κάτι καινούργιο. Εντάξει. Θετική ήταν σε γενικές γραμμές η εικόνα. Βέβαια, όπως είπες, ο αντίπαλος δεν είναι του μεγάλου ελληνικού. Αρχίζω και καταλαβαίνω ότι κάποιες μονάδες έχουμε ακόμα. Και όχι αμελητές. Για παράδειγμα, ο Κουρμπέλης έκανε καλή δουλειά ως στόπερ, ο οποίος προωθούσε την μπάλα. Γιατί ούτως ή άλλως ένα παιδί μπορεί να παίξει και ως στόπερ και ως αμυντικός μέσος. Το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να κουβαλήσει μπάλα και έχει καλό χειρισμό της μπάλας με τα πόδια. Και σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις μια ομάδα που θα κλειστεί πίσω, όσο δυνατόν περισσότερα πόδια να κυκλοφορήσει μπάλα έχεις, τόσο καλύτερα. Και κάνει και την assist στο πρώτο γκολ, στο Φορτούνι. Είναι κάτι το οποίο πιθανόν τυχαίο στην εθνική το ψάχνει συνέχεια στον Παναθηναϊκό. Ίσως από εντολή του Γιώργου Δόνη, το κάνει συνέχεια με τον Μακέντα. Και αυτός και ο Κάτσε ψάχνουν αυτές τις μπαλιές στην πλάτη των κεντρικών αμυντικών. Η λογική είναι ότι στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά να βάζει το κορμί του στον χώρο και ξέρει πολύ καλά να παίρνει θέση και να κερδίζει τη μονομαχία με τον αντίπαλο πριν πάρει την μπάλα. Ο Μακέντα. Έτσι. Αυτό το έχει. Είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά γκολ σε τέτοιο πράγμα για τον Παναθηναϊκό, σε τέτοια φάση για τον Παναθηναϊκό, παρόμοιο αυτό που κάνει η εθνική, είναι το γκολ που είχε βάλει ο Παναθηναϊκός με ασίστ του Κάτσε στον Ατρόμητο. Εκεί που παίζει με πλάτη ο Μακέντα, πολύ έξυπνα τον Χατζησαή ή τον Ρισβάνη, δεν θυμάμαι. Ανάμεσά τους. Έναν από τους δύο που κινήθηκε στην πλάτη τους, κατέβασε την μπάλα σωστά και από τη στιγμή που του είχε βάλει πλάτη, ήταν εκείνο η μπάλα και η αιστεία. Και δεν λάθεψε. Ένα άλλο σημείο αναφοράς που ήταν λογικό να είναι σημείο αναφοράς ήταν ο Φορτούνης, ο οποίος κινήθηκε πάρα πολύ στον χώρο με την μπάλα στα πόδια, να ψάξει την κάθετη, να ψάξει να πει ο ίδιος στην περιοχή, να ψάξει να δώσει την μπάλα στα άκρα, εκεί που από τη μία ο Μπακάκης ήταν μαζεμένος και έκανε μετρημένα γεμίσματα. Και ο Κούτρης απ' την άλλη έκανε πολλά γεμίσματα, αλλά τα περισσότερα ήταν ή άστοχα ή βεβαιασμένα. Εκείνα που με πείραξαν εντός εικόνα είναι ότι υπήρχαν κάποιες φάσεις στις οποίες περίμενα πολύ καλύτερη σέντρα, γιατί είχε καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν του βγήκαν. Νομίζω ότι δεν το έχει. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά του Κούτρη είναι κυρίως αμυντικά, αθλητικά και όχι τόσο τεχνικά. Ναι, είναι ταχυδυναμικός πιο πολύ. Ναι, εγώ δηλαδή περίμενα περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι έναν μπακ τύπου Γιαννούλη. Που τη φέρνει πιο στοχευμένα εντός
Ναι, έχει δείξει ότι έχει πολύ καλύτερα και μέρο. Ναι, είναι πρώτο assist πέρσι και φέτος έχει 6 νομίζω. Το ότι εκτελεί στις ομάδες που είναι και τις στατικές φάσεις είναι. Κάτι λέει. Κάτι δείχνει. Ναι. Και για χρονικό διάστημα, έτσι, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια δηλαδή. Όχι ότι του βγήκε τώρα. Και γι' αυτό μου παραξενεύτηκα με τη διάδα Κούτρι Βαλεριάνου σε αυτό το παιχνίδι, στο Λιχτενστάιν. Γιατί αν μου πεις ότι πάω με Κούτρι Βαλεριάνου στη Βοσνία, που κατά βάση είναι και θα πίσω την μπάλα. Εκεί το αποδέχεσαι τη λογική. Το αποδέχομαι. Μπορούν, ναι, μπορούν να κάνουν πράγματα να υποδεχτούν αντίπαλο. Mm. Ναι, αυτά. Το αποδέχομαι. Γενικά νομίζω πάντως ότι μπήκαμε σε μια λογική ανάλυση του παιχνιδιού του Λιχτενστάιν που νομίζω ότι πλην του τρίκ Αντώνη που έκανε ο Αναστασιάδης του να τραβήξει το δόνι μακριά από την περιοχή, να δημιουργήσει λίγο περισσότερη κίνηση και να ζητήσει τις κάθετες κινήσεις του Φορτούνη και του Μασούρα που βγαίνει στον κόλ πιο καλά, το έχει δηλαδή στο ένστικτό του ποδοσφαιρικό, να βγει στην πλάτη της άμυνας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάτι άλλο συνέβη. Όχι, δεν περιμέναμε κιόλας. Δηλαδή και ότι μας έδωσε αυτά τα πράγματα είναι εντός έργου πολλά για παιχνίδι με ομάδα την τελευταία του ομίλου, τέλος πάντων. Ναι. Χαμηλότερες δυναμικότητες. Της Ευρώπης μαζί με τον Γιβραλτάρ και την. Με τον Λιχτενστάιν. Και τον Λιχτενστάιν. Με τον Λιχτενστάιν. Αυτό. Εγώ πιστεύω ότι. Αλλά εγώ επιμένω ότι δεν πιστεύω σε αυτήν την εθνική λόγω ποιότητας. Δεν την πιστεύω. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ δηλαδή στη μεσοεπιθετική μας γραμμή είμαστε. Δηλαδή, πλην Φορτούνη που είναι δοκιμασμένο σε επίπεδο εθνικής, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ξεκάθαρο σημείο αναφοράς. Ναι. Ο Μίτροβλου είναι σε ένα παρατεταμένο τεφορμάρισμα που αναρωτιέσαι αν θα επιστρέψει ποτέ. Τον Κουλούρη, παρότι είναι σε εκπληκτικό momentum, δεν το χρησιμοποιούν. Και δεν νομίζω να ξεκινήσει και σήμερα. Νομίζω ότι για Δόνη το πάει. Το πλέον πιθανό είναι αυτό. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κακό γιατί. Όχι γιατί σε ένα παιχνίδι τα ζητούμενα τέλος πάντων μπορεί να μην σου βγούνε. Μπορεί να του βγει του Δόνη στην κορυφή. Αλλά βλέπεις και την Αγγλία χθες. Παίζει, ξέρω εγώ, με το Μαυροβούνιο. Πάει σε ένα rotation δημιουργίας υπεραξίας παικτών που είτε θα είναι σημαντική άμεσα είτε θα είναι σημαντική στο μέλλον. Δηλαδή η επιλογή του Ράις, του ομιτικού Χαφράις, δεν το λένε. Η επιλογή του Κιν στην άμυνα. Η επιλογή του Χόψον Οντόι στα εξτρέμ. Μιλάμε για παιδιά τώρα τα οποία δεν ανήκουν στις βασικές επιλογές. Και απέναντι όχι σε τόσο εύκολα αντίπαλο όπως είναι το Ρονιστάν, το Μαυροβούνιο είναι μια σοβαρή ομάδα. Σοβαρή, γιατί Μάρουσιτς, τον άλλο να το Σάβιτς πίσω, ο άλλος όπως την όσο Μπεσιράζει, πώς λέγεται, και το κτίνος. Έχει παίχτες που αγωνίζονται σε καλά πρωταθλήματα. Ναι. Εκεί λοιπόν, εγώ στη λογική αυτή, θα βάζα τον Κουλούρη, μήπως και αποτελέσει τη σταθερά της εθνικής στη μεταμέτωπη εποχή. Από τη λογική ότι η εθνική έχει μάθει να παίζει με έναν φόρ περιοχής όπως ο Μίτροβλου, ναι, και να δούμε αν έχουμε διάδοχη κατάσταση πριν πάμε σε διαφορετικού στυλ παίκτη στην κορυφή. Ακριβώς. Είναι και αυτό που λέει ο Σταύρος. Δηλαδή, έχεις έναν παίκτη που είναι φορμαρισμένος, είναι καμιά φορά και το momentum, έτσι, η ψυχολογία που έχει. Θέλει να παίξει κιόλας, δεν είναι κανένας που έχει βαρεθεί. Αυτό. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, εγώ σήμερα θα πει ένα καθαρό τη Αρδία Διεύθυνση. Θα τραβούσα το Φορτούνι στα αριστερά. Θυσία. Ναι, αλλά έχει αναχειριστεί τη μπάλα εκεί. Ναι, αλλά θα έβαζα Κουλμπέλι, Ζέκα, Σάμαρη. Και του τρει. Καλή τριάδα. Και του τρει. Κουλμπέλι και Ζέκα, Σάμαρη μπροστά του. Όχι, ευθεία. Οχτάρια, εξάρι. Ναι. Εντάξει. Για να μην πάω στο ρόμβο που θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Όχι, που να είναι. Μπορώ να παίξω με τους τρεις και τον Φορτούνι μπροστά και να παίξω με Δόνι Κουλούρι. Αλλά πάλι δεν το ξέρω και είναι δύσκολο. Ο ρόμβος δύσκολο. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Ο ρόμβος έχει πολλά μέτρα και θέλει δηλαδή να. Δεν μπορεί να πει ότι. Σε μια μέρα να ξυπνήσει και να πει να παίξω 4-4-2 φλατ, ναι, αλλά σε μια μέρα να πει να παίξει απέξω ρόμβο, α το καλύτερο. Πάλι όλο καμπάρι, θα σε πεθάνει σε αλλαγέ παιδιού. Αντίο ζωή. Αλλά. Το να θυσιάσω το Φορτούνι σε ένα παιχνίδι το οποίο πολύ πιθανότατα να κρυθεί στη φάση, εντάξει. Ναι. Εκεί λοιπόν πιο πολύ με ενδιαφέρει να κλειδώσω το αμυντικό μου κομμάτι και άσε να το περιμένω τον χρόνο να κυλήσει υπέρ μου για να βρω τη φάση της φάσης να τους κάνω τη ζημιά, να τους αγχώσω. Και ισοπαλία είναι θετικό αποτέλεσμα για την εθνική σήμερα, ενώ αυτοί θα παίζουν μόνο για την νίκη. Εννοείται. Ο Κουλούρης λοιπόν δεν σου δίνει μόνο γκολ. Εντάξει, που στην εθνική έχει 0. Ωραία. Ναι, αλλά σου δίνει μια πίεση καλή, σου δίνει κράτημα, ναι. Συνδυαστικά είναι καλός, δεν πουλάει εύκολα μπάλες,
Uh-huh. Βλέπει τον ελεύθερο παίκτη. Δεν είναι δηλαδή ο τύπος που βάζει το κεφάλι κάτω. Βάζει πρώτη Δευτέρα και έφυγε την. Ναι, και αντίο ζωή. Όχι. Δηλαδή, αν θες να σετάρεις το παιχνίδι, πιο εύκολα το σετάρεις με έναν φόρ τύπου κουλούρι που θα πάρει και μια μακρινή παλιά την κατεβάσει, θα σου κερδίσει. Αυτό, και αυτό. Μέτρα. Δηλαδή, λεπτομέρειες που μέσα στην οικονομία του αγώνα. Ωραία, θα φανούν. Χρειάζεται και το κράτημα μπάλας, γιατί πιθανόν αυτοί να πιέζουν σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Χρειάζεται και το κράτημα μπάλας από ένα κεντρικό επιθετικό που ίσως δεν θα το έχει αυτό ο Οδόνης. Πού να κατεβάσει παραδόνηση, είναι 50 είναι. Ο Οδόνης είναι καλός, να έχει μια καλή, καλά δουλεμένη ομάδα, να τους βγει να πούμε σε μια κάθετη που βγήκε ο Στέρλινγκ 14 φορές χθες. Εντάξει. Να σου φύγει και να το ψάξει. Ναι. Αλλά δεν είναι το εύκολο αυτό. Οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο είναι τοποθετημένες, εθνικές είναι, ξέρουν που πάει, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Σου βγει μια φορά. Και πάλι, τέλος πάντων, εγώ γενικά με τον τρόπο που κινείται η εθνική δεν πολύ συμφωνώ. Είπες για τον Μπακάκη πριν. Ναι. Δεν μπορώ. Το παιδί είναι φιλότιμο, είναι καλός αθλητής, ένα σοβαρό παιδί, δεν είναι κανένας καρακιούζης, αλλά η τεχνική του και στα μαρκαρίσματα η τεχνική. Υπάρχει μια φάση με τον Λιχτενστάιν που δίνει φάουλ για καλή του τύχη, που δεν είναι τίποτα ποτέ, εντάξει. Βγαίνει ο άλλος τέτα τέτα. Αλλά εγώ δεν μπορώ αυτό και με τους κόντρα του Γιάννη που έπαιζε στον ΠΑΟΚ, αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Όταν θα έρθει η επαφή με την μπάλα, πώς θα τη φέρει μπροστά. Να κάνω τέσσερις επαφές για να φέρω την μπάλα εκεί που θέλω, δεν το αντέχω. Οργανώθηκαν. Τι έγινε το Βιετνάμ, σε βλέπω αγανακτισμένο. Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, ναι. Ή ανακοινώθηκε, έκανε συνέντευξη τύπου. Ναι. Ανακοινώθηκε, τα είπε. Θωμάτα, είπε. Δεν λέω τίποτα, όχι. Δεν, λέω. Δεν θα κάνεις press conference. Τι να κάνω. Δεν πρέπει να ξαναγίνει στο β' τοπικό press conference. Δεν έχει ξαναγίνει, όχι. Καιρό ήταν. Καιρό είναι. Άντε, ανακοινώθω. Να βγω, να βγω έξω να πάρω τηλέφωνο σαν καλεσμένο. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή. Το έχουμε κάνει αυτό για να δοκιμάσουμε ένα σύστημα με το Στέρι και βγήκε απ' έξω γι' αυτό. Τι ζου. Σήμερα αυτοί παίζουν κανονικά, ε. Όλοι τους είδα εκεί μια πιθανή δεκάδα. Πιάνιτς, Μάνιτς, Τσέκο. Υπάρχει το κλίμα αυτό, το εχθρικό από την τελευταία επίσκεψή μας εκεί. Αυτό είναι περισσότερο ο υπέρ μας. Ναι, ναι, ισχύει. Γιατί αυτοί είναι λίγο θολούρες. Ναι, δεν είναι. Φαίνεται ότι δηλαδή. Μπορεί να το από μόνοι μπορεί να χάσουν ένα μάτι. Ενώ έχει παιχτεί ο Άσος, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, ξέρω την τροπή, τον έπαιξε και η μέρα εθνικής εορτής από χθες παιχτεί. Ναι. Διαβάζω σήμερα τη δήλωση του Τζέκου. Του Τζέκου ότι δεν ήθελε να μιλήσει, γιατί φοβήθηκε μάλλον. Έτσι είπε. Ναι, ναι, ναι. Αρχίσαμε, λέω τώρα. Θα κάνω τα πάντα για να σπάσει ο Άσος. Στα λεφτά μας θα γίνουν όλα. Αρχίσαν αυτή τα. Δεν τα χαζά. Καφριλίκια. Αυτά παλιά τι... μετρούσαν δεκαετία του 80 σου έρευνε. Παλιά λέγαμε τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μανούρα στο πεντάλεπτο. Δεκαετία 80, 90. Μανούρα στο πεντάλεπτο. Τελευταία φορά που έπιασε αυτό ήταν στο ΠΑΟΚ με τον Καράμπελα και τον Κουχού. Τελευταία φορά που έπιασε αυτό. Το ποδόσφαιρο άλλαξε όμως. Όποιος το πάει έτσι, του γυρνάει μπούμεραγκ. Και ναι. Εντάξει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν το έχουν ανάγκη από ποια άποψη. Ότι και να μην το πουν, οι φίλαθλοι τους είναι τέτοιοι, αυτό θα κάνουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, να σκεφτώ ότι ξέρεις τι θα το έκανε ο Τζέκο για να πορώσει λίγο τους φίλαθλους. Ωπα, έτσι θα πηγαίνουν τους ή άλλους αυτοί. Δεν, δεν αλλάζουν. Δεν θα το άλλαζαν αυτό το θέμα. Πάντως, γενικά είναι ένα παιχνίδι, είναι κραστές για την εθνική, δεν είναι το προηγούμενο του Λιχτενστάιν, δεν είναι. Του Λιχτενστάιν. Δεν είναι. Κακά τα ψέματα. Το αυτό ξέρω. Είναι. Σε έναν όμιλο που η εθνική είναι τρίτη, τέταρτη δύναμη αυτή τη στιγμή. Με τη Φιλανδία δηλαδή λίγο. Ναι, η Φιλανδία τελευταία λίγο πήρε τα πάνω τη. Η Βοσνία είναι γνωστή ομάδα η οποία την έχει ικανή για πολλά και μπορεί από μόνη της να καταφέρει να κάνει ένα τρυπό στο νερό. Ναι. Η Ιταλία είναι δυνατή. Και η Ελλάδα η οποία αλλάζει. Γιατί πρέπει να πάρουμε και αυτό. Και αλλάζει νοοτροπία, αλλάζει προπονητή, αλλάζει πρόσωπα. Τα πάντα. Διαβάζω τα ρεπορτάζ. Μ' αρέσει, ξέρεις, να παρατηρώ τα κοινά στοιχεία. Όλοι γράφουν για το πολύ καλό κλίμα. Πολύ καλό κλίμα και πολύ... είναι ακριβώς αυτό που δεν ξέραμε εμείς να γράψουμε το καλοκαίρι με τον Στανόγεβιτς που είχαμε πάθει σοκ.
Ωραία. Και λέγαμε πολύ καλός άνθρωπος. Και να το σώσουμε λίγο. Και να το σώσουμε λίγο. Η να λογική, δούμε τι ναι, θα γίνει. Ναι. Η λογική του πες να το πιστέψεις. Ναι, αυτό, αυτό. Πολύ καλό κλίμα, πολύ καλό κλίμα. Παιδιά, δεν είναι θερμοκήπιο μια ομάδα. Να ενημερώσουμε. Δεν είναι θερμοκήπιο. Και να ήταν πολύ κακό κλίμα, δεν θα έγραφε κανείς πολύ κακό κλίμα. Ξεκινάμε το βασικά. Δεν έχει γραφτεί ποτέ. Μεγάλη λογική. Μόνο φύγει, αν φύγει ένας προπονητής ή ένας παίκτης, τότε ήταν μπορεί να γραφτεί. Ήταν πολύ κακό το κλίμα. Ναι, τότε μπορεί να γραφτεί. Ναι. Τέλος πάντων. Αφού ξεκίνει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, αλλά βλέπεις την αμηχανία. Τι να γράψουν. Ναι. Εμείς επειδή είμαστε μισογράφοι, καταλαβαίνουμε τώρα που είναι η αμηχανία. Ναι. Όπως υπάρχουν κείμενα που μπορούμε να διαβάσουμε πέντε διαφορετικά κείμενα για να καταλάβουμε ποιο είναι ποιο από αυτά τα στοιχεία που γράφτηκε ή δόθηκε. Ναι. Ή προγράφτηκε ναι. Με αυθόρμητα. Εγώ έχω καταλάβει συνάδελφο. Δεν έχουμε. Έχω καταλάβει συνάδελφο που γράφει για επιλογή του Ηρακλή, είναι πρώτη του Ηρακλή. Τον παίρνω τηλέφωνο από την παραλία. Αφού δεν το πιστεύει, το γράφει. Δεν το κατάλαβε. Λέω έτσι πώ το γράφει. Δεν γράφει τίποτα. Σαν να διάβασα πίσω από τι λέξει. Όταν Όταν ξέρει έναν συνάδελφο 10-15 χρόνια. Yeah, ξέρει πώ γράφει με ενθουσιασμό, ξέρει πώ γράφει με σιγουριά και ξέρει πώ γράφει. Το γράφω αυτό και δεν το ξαναδιαβάζω κιόλα. Το στέλνω. Φύγε μακριά. Και άμα δεν το ποστάρω κιόλα στο Facebook, ακόμα καλύτερα. Ξέρεις τα κείμενα που τα γράφω εγώ διαδικαστικά, δεν τα ποστάρω. Δεν θέλω, άστο, όποιος το είδε το είδε. Όποιος το είδε το είδε. Ναι. Δεν έχει τώρα επικαιρότητα, 4 μέρες τώρα, βρες να γράψεις κάτι. Τίποτα. Σκέψου ότι αυτή η περίοδος δεν έχει ούτε καν μεταγραφολογία. Στον Ολυμπιακό έχει μόνο ένα όνομα. Ναι. Που βγήκε εδώ του Βαλμποενέ. Εμάς είναι αυτά τα κουραστικά, ρε. Μιλάει για Ολιβέρα, κουβέντα δεν έχουν πει, να ξέρεις. Κουβέντα. Να σου πω κάτι. Και να πούνε. Τι να πούνε. Και να πούνε 25 Μαρτίου. Να πω ότι είμαι εγώ Ολιβέρα. Ναι. Και κάνω μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Τι σκέφτεσαι, ρε φίλε. Και σου βγαίνει ένα θερμοκρασία. Ρε φίλε, πού να ξέρω εγώ πώς θα είναι 1 το Μάιο. Ναι. Σωστό. Σωστό. Ότι αν η Πόρτο συνεχίζει να είναι έτσι όπως είναι τώρα και ο Πάο συνεχίζει να είναι έτσι όπως είναι τώρα, γιατί να μην το σκεφτώ. Θα αλλά... πάρω εγώ παραμονή τη Champions League τον Πίτο Τακούστα, θα του πω αδερφέ, τι κάνουμε τον Ολιβέρα. Άντε τράβατα. Άντε από εδώ. Τέλος πάντων. Αυτές είναι λεπτομέρειες. Γιατί το αναφέρω, γιατί είχε γραφτεί 92 φορές. Εντάξει. Κινείτο, πάω και ολιβέρα. Πρώτα απ' όλα, άμα κινηθείς γρήγορα σε μια επιλογή που έχει 12 εκατομμύρια, θα καταλάβουν ότι τον θες πολύ και θα πας να τα πληρώσεις. Ενώ ο παίκτης αξίζει 3-4. Γιατί ως γνωστόν, άλλη τιμή της ντομάτας 8.30 το πρωί. Και άλλοι δύο παρατέρα εδώ. Δύο παρατέρα του πιάγουν, δεν παίρνει και αυτά τα δύο κιλά. Πάρτα μετά, να μην γυρίζω πίσω με αυτά. Θα πας λοιπόν 30 Μαΐου, εκεί που ο άλλος βλέπει. Πώς το λένε, ότι έχει μπει μέσα κάποια 15 εκατομμύρια και βλέπει ένα συμβόλαιο και ένα εκατομμύριο που δεν το θέλει ο προπονητής με το φόρο 1.400-500 στην Πορτογαλία, γιατί είναι 22-23% είναι. Τι έκανε τώρα με αυτόν και ξαφνικά γλιτώνει αυτό το συμβόλαιο και σου δίνει και 4 εκατομμυριάκια. Καλύφθηκε το 1/3. Εύκολα. Θα πεις. Μπαμ μπαμ. Δεν θα πεις δώσε 12, τι 12. Σου χάρηκα πολύ, κράτα τον. Όλα είναι timing. Βάζει τον εκεί να το μετράει κιόλας. Όλα είναι timing. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά παιχνίδια. Εγώ είδα και τον Τούρκο χθες. Το Τουρκία, Μολδαβία. Δεν ξέρω, έχετε εικόνα. Όχι, ενώ ήθελα να το δω, δεν το είδα. Είδα Τούρκο, είδα Άγγλο. Είδα Πορτογαλία-Σερβία. Το Πορτογαλία-Σερβία είναι το παράδειγμα το τι σημαίνει να είσαι μια εθνική σύλλογος εντός εισαγωγικών. Σερβία. Είναι σύλλογος. Έχει παίκτες, έχει φουρνιά η οποία κρατάει χρόνια μαζί, έχει δέση και δεν πάει να βρισκόμαστε μια φορά το χρόνο, δεν πάει να βρισκόμαστε 10 φορές το χρόνο, νοηζόμαστε. Πλέον έχει και ξεκάθαρο ηγέτη. Το ξεπέταγμα του Τάντης είναι. Και η αποδοχή από, του υπόλοιπου. Γιατί και η Σέρβη είναι. Η Σέρβη είναι επάγγελμα, εννοείται. Γι' αυτό το λέω. Ναι. Γι' αυτό τονίζω ότι η αποδοχή από του υπόλοιπου. Γιατί μπορεί να, είσαι ηγέτη, αλλά γύρω σου να νομίζουν όλοι οι άλλοι ότι όχι, αυτή είναι η εκλεκτή. Ναι. Κάτι που είναι σπάνιο στην εθνική Σερβία. Και η εθνική Ιουγκοσλαβία παλιότερα. Θωμάκησε και νέα ρόλο, δεν την πρόλαβε και ιδιαίτερα. Την Εθνική Ιουγκοσλαβία που ξεκινούσε πάντα σαν φαβορή για τα πάντα και στους πρώτες 4 προπονήσεις είχαν σκοτωθεί όλοι με όλους.
κάποια στιγμή στην εθνική πρέπει να βγει και μια ρίγα εδώ πέρα. Για να είναι όλοι αρχηγοί. Μην έχουμε ένα παράπονο. Α, φανέλο πέρα το αστέρι. Εδώ και εδώ, όλοι. Και εγώ αρχηγό. Εμεί και εγώ μισή αγοριά. Και εσύ αγόρι. Η παιχταρά μου, εσύ. Τόσο πολύ, ε. Δεν υπάρχει αυτή η φάρα. Αυτή πήγα απίστευτη. Πάμε στο διάλειμμα και σε 3-3,5 λεπτά είμαστε πάλι πίσω. Να είμαστε. Repress. Ανάλυσε το. Bypress.gr. Το οποίο ετοιμάζεται, παιδιά. Στα σκαριά είναι. Στα σκαριά είναι. Περιμένει ο λαός. Περιμένει ο λαός. Ακριβώς. Έρχεται. Έρχεται. Στον δρόμο είναι. Ανεβαίνουν τα κείμενα. Ένα προς ένα. Μ' αρέσει ο τρόπος που το θέτεις. Ναι, φίλε, γιατί είναι σαν το. Ανεβαίνουν ίσως μόνο τους στις φακές του ζύχου. Όχι, δεν ανεβαίνουν μόνο τους. Έβγαλε πόδια και. Δεν ανεβαίνουν μόνο τους. Σε πρώτη φάση. Εγώ αυτό το γκολ πρέπει να σπαθήσω. Λες και είναι εξωγήινος. Ναι. Θα το συνηθίσω. Πού θα πάει. Συνηθίσω. Θα μου εξηγήσει ο άνθρωπος κλειδί. Είναι, το θέμα της συνήθειας είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, φαίνεται πάω, πάει άλλο το χέρι μου. Αυτομάτως. Και εγώ δεν έχω την υπομονή. Με το να ξέρεις τι είναι νευρικό σημείο. Ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ. Πάμε στις άλλες εθνικές. Αγγλία. Αγγλία, Τουρκία να πιάσουμε πρώτα. Ή Πορτογαλία, Σερβία. Κοίταξε, επειδή την Αγγλία την έχουμε στο μυαλό μας πάνω κάτω και λόγω πρωταθλήματος, μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που μίλησε στο διάλειμμα για την Τουρκία. Εγώ έχω μείνει στην Τουρκία που μας κέρδισε το 7-1-4 με τον Σαλίν Τουρσάι που ερχόταν επί 3,5 χρόνια στον Ολυμπιακό, αλλά δεν ήρθε ποτέ. Εκεί έχω μείνει από την Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν, τι έχει συμβεί. Βήμα προς βήμα. Ωραία. Έχουν μειώσει το φόρο και έρχονται καλοί παίκτες σε όλες τις ομάδες. Αυτομάτως είναι καλές όλες οι ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι η Μπεσίκτας, η Γαλατά και η Φενέρ. Η Φενέρ πάει να πέσει. Για να καταλάβουμε λίγο. Έχουν εμφανιστεί πολύ δυνατές ομάδες. Είχαν πολύ ο μέσος όρος της εικόνας των ομάδων και της αξίας του, της αγωνιστικής του αξίας. Ακριβώς. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προχωρήσει πολύ στο Europa, όπως λέγονταν εκείνη που πέσε πέρσι. Που πέσε με τον Ολυμπιακό. Ποια θες, ε? Τέλος πάντων, έχουν βγάλει πολλούς παίκτες. Και όχι, σου λέω, μόνο στις τρεις μεγάλες ομάδες. Για παράδειγμα, πήγε ένας Μικοτσίδα από την Τραμπζονσπορ. Η Μπασακεσίρ, νομίζω. Μπασακεσίρ, αυτή εδώ. Αυτή είναι που είναι φέτος για πρωτά. Εδώ η Μαλάτια Σπορ πάει καλά φέτος. Δηλαδή. Ναι. Ωραία. Πού εμφανίστηκαν αυτοί. Και όλες αυτές οι ομάδες έχουν από ένα-δύο παίκτες. Τοπ. Και η Εθνική Τουρκίας αποτελείται από ένα κράμα όλων αυτών των ομάδων. Αν εξαιρέσουμε τους τοπ, τους δύο φορ, τον Γιλμάζ και τον Τοσούν. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι. Και Τσαλχάνογλου που παίζει τη Μίλαν. Τσαλχάνογλου που παίζει τη Μίλαν, ναι, εννοείται. Σου πού το ξέχασα τον Τσαλχάνογλου. Τέλος πάντων, όλοι οι άλλοι είναι κανονικοί, καλοί ποδοσφαιριστές, καλά κορνιά και τακτική σωστά. Μιλάς λοιπόν για μια εθνική η οποία δείχνει βελτιωμένη σε εποχή που η χώρα της επέλεξε στρατηγικά και για πολιτικούς λόγους να μειώσει τη φορολογία στα συμβόλαια για να έρθουν καλύτεροι παίχτες οι οποίοι δεν παίζουν εις βάρος των Τούρκων. Όχι, γιατί είναι απλωμένοι. Δεν είναι σε τρεις ομάδες, έχω τα λεφτά. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, είναι απλωμένοι. Είναι απλωμένοι και σου λέει ότι ναι, είναι επιλογή το τουρκικό πρωτάθλημα γιατί ξέρω εγώ ακόμα και στην Μπούρσα να πάω έχω δυνατότητα να διεκδικήσω. Τώρα από περιέργεια θέλω να δω λίγο τη βαθμολογία του. Ναι, για να καταλάβουμε λίγο και τι εικόνα υπάρχει. Γι' αυτό το έθεσα το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο έριξε τη φορολογία στο πρωτάθλημά του. Οι δύο ομάδες το επαναλέφθηκαν, γέμισαν από 18 ξένους. Όχι. Πηγαίνουν καλά, έχουν 71, 68 οι άλλοι, 64 οι άλλοι. Είναι 50. Η Ισταμπούλ BFK. Με 58 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Γαλατά με 52. Τρίτη είναι η Μπεσίκτας με 47. Η Τρανσπορ είναι με 43, τέταρτη. Αυτή η γενή Μαλάτη πρέπει να είναι Μαλάτια Σπορ. Η Μαλάτια Σπορ. Ναι, 37. Κόνια Σπορ 35. Αντάλια Σπορ 35. Αλάνια Σπορ. Οι κολλητοί σου, οι Τζαβέλες, οι Τζάλμα Κάμπος και αυτοί όλοι. Οι Διαφάνες. Και τα λοιπά. Είναι 34, Σίβασπορ 34, Κασίμπασα 34, Ρίζεσπορ 34 και αφού έχει Καϊσέρ μπλα 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 εκεί 33, φτάνουμε στη Φενέρ που είναι
4 βαθμούς θα τη ζώνη του υποβιβασμού. Από την Καϊσερίς Ποροπάκου δεν πήρε τον Πίσε. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα από την 12η θέση μέχρι την 4η που οδηγεί στο Europa. Ωραία. 3 είναι 10 βαθμοί. Η 5η Μαλάτη έχει 37 και η 12η η Καϊσέρ έχει 33. Μιλάμε δηλαδή για ένα πρωτάθλημα το οποίο παίζεται ακόμα η πρώτη θέση, αν και έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα Ισταμπούλ. Ωραία. Παίζεται η 3η, 4η, προκριματικά της Αμπεριστονική Ευρώπα μεταξύ Μπενφίκα και... Όχι. Απευθείας. 3η πρέπει να είναι... Πρέπει να είναι Ευρώπα. 2η είναι προκριματικά της Αμπεριστονική Γαλατά. Τέλος πάντων, είναι όλες στο ίδιο επίπεδο. Πεσμένες είναι 2. Η Ελζουρούμ, όπως λέγεται αυτή εδώ, και η Αχισάρ. Ακόμα και η Γκαζεντέπσπορ έχει 27, με την Μπούρσα από πάνω να έχει 28. Παίζονται τα πάντα. Αυτό το πρωτάθλημα λοιπόν, έτσι όπως το ανέφερες πάρα πολύ έξυπνα πριν, με τη χαμηλή φορολογία, κατάφεραν οι άνθρωποι να αναδείξουν αρκετές ομάδες, να αναδείξουν αρκετούς ποδοσφαιριστές, να φέρουν μεγάλα ονόματα ακόμα και σε μικρές ομάδες. Ο Κανού που παίζει, ο τέτοιος, ο Αντεμπαγιόρ. Αντεμπαγιόρ στις πρωταθλητές, μας έχει εσύ. Στην Ισταμπούλ. Αν το πάμε να τον προχωρήσουμε, βέβαια είναι και μια χώρα η οποία πρέπει να είναι γύρω στα μίνιμου 10 καινούργια γήπεδα. Έχουν κάνει γήπεδα, εννοείται. Ναι, ναι. Η Γαλατά έχει καινούριο. Η Μπεσίκτας έχει καινούριο. Τις Φενέρ δεν μπορείς να πεις, είναι παλιό, το Σαράτσοβο. Χριούλες εσύ, η Αλάνια Σπορ, Κόνια Σπορ, όλες αυτές κάνανε γήπεδα. Η Αλάνια μου δείξανε και το προπονητικό κέντρο που ετοιμάζει. Η Αλάνια είναι του Υπουργού Εξωτερικών. Πώς λέγεται, Νταβούντογλου. Νταβούντογλου νομίζω. Ναι, δηλαδή έχουν βρει ένα μοτίβο στα παιχνίδια της Εθνικής. Κανονικά όλοι οι Ερντογάν και τέτοια, σκεφτόμουν χθες, αν παίξει η Εθνική εδώ και πέρα, Τσίπρας μπορεί να πάει στο γήπεδο. Δεν το θέτω πολιτικά. Όχι, όχι. Ναι. Έχουμε τα θέματα μας, τέλος πάντων. Ναι. Αυτό θες να καταδείξεις. Τελευταία φορά θυμάμαι το 2001 που πήγε πρώτος Δημοκρατίας και σηκώθηκε και έφυγε γιατί έπεφτε ξύλο ο Κωστής ο Στεφανόπουλος, τότε συγχωρεμένος. Πέθανε ο Κωστής. Πέθανε. Γιατί έχω πεθάνει 5-6, κατά λάθο. Ναι. Ναι. Ο συγχωρεμένος σηκώθηκε και έφυγε γιατί πέσαν ξύλο Ολυμπιακοί με παοξίδες γύρω του. Αυτά λοιπόν με τους Τούρκους, θα τους παρακολουθούμε. Έχουν ενδιαφέρον. Και από εκεί πέρα, Άγγλο είδες, τι είδες. Ναι. Μ' αρέσει πριν ο Άγγλος, ξέρεις. Αρχίζω και τον υποστηρίζω. Εντάξει, ο φίλος μου ο Μπίλιος λέει ότι η Αγγλία πάει πολύ καλά στους μήνες που έχει ρο. Τι έχει, στους μήνες που έχουν ρο, ναι. Τι λέει δηλαδή. Ότι στους μήνες που έχει ρο η Αγγλία πάει πολύ καλά. Για ποιο λόγο το λέει αυτό. Γιατί δεν έχει, στο μυαλό του. Δεν έχει δει ποτέ την Αγγλία να κάνει κάτι καλό να κερδίζει Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Δεν έχει ρο. Ναι, από Σεπτέμβριο μέχρι Μάρτιο λέει μια χαρά. Και Απρίλιο. Μετά. Μετά δεν. Εδώ λοιπόν οι Άγγλοι παίζουν σε ένα παιχνίδι χθες με πολύ ξύλο. Βαρούσαν οι μαυροβούνοι. Δεν ήταν δηλαδή, πηγαίναν στην μπάλα με τα μπούνια. Ο διαιτητής δεν έδινε και εύκολα σφύριγμα. Τα βάλαν τα ποδαράκια του στη φωτιά. Σε ελληνιασμένο Στέρλινγκ. Σε τρομερό momentum. Κανονικά. Και χωρίς να το καταλάβεις, 5 γκολ. Δεν κατάλαβε ποτέ κανείς τι έγινε. Δεν άλλαξε μορφή του αγώνα. Είναι από τα μάτς, ναι, που αν δεις στατιστικά και αν δεις αρκετές φάσεις, όχι μόνο τα γκολ, δεν είναι αυτό το. Ούτε κάναν 5 φάσεις και βάλαν 5 γκολ, ούτε κάναν 30 φάσεις τους κάναν γιο-γιο. Όχι. Τόσο όσο. Ναι. Τι με κάνεις, με δέρνεις. Ανέβα. Ανέβα, σε παίξω εγώ στην κόντρα. Ναι. Ανέβηκες. Αντίο ζωή. Μετά το 1-2 αναγκαστικά ανέβηκες. Αναγκαστικά ανέβηκες. Συλληνιασμένος Μπάρκλι, τον οποίο εγώ live όταν τον είδα στη Τζέλση, στο Τζέλση πάω. Προσπαθούσα να καταλάβεις γιατί αυτός δεν παίζει βασικό στη Τζέλση. Δεν παίζει βασικό. Χτιστό κορμί, όλα σε πρώτη φάση, όλα σε πρώτο χρόνο. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, top. Πατάει περιοχή. Ναι. Έχει δύναμο. Ναι.
Γκολ, βγαίνει στον γκολ. Ναι, ναι. Στην Τσέλσι, λογικό να καταλαβαίνω το Σάρι ότι στην αρχή είχε στο μυαλό του το πώς θα δέσει με τον Τζορτζίνιο και πώς θα τον αξιοποιήσει και αυτά. Και τον είχαν πάρει και λίγο τα αποτελέσματα από κάτω, οπότε τον, στο μυαλό του τον Μπάρκλι τον είχε για τα παιχνίδια του Europa. Και στο πρωτάθλημα δεν τον είχε στις βασικές του επιλογές, δεν ήταν δηλαδή βασικός. Αλλά τον βλέπει σε μια εθνική Αγγλία να κουμπώνει στο. Και στο παιχνίδι του Europa που τον έβαλε ο Σάρι, αυτό τα έπαιρνε. Ναι, και γκολ έβαλε και τα πόδια του στη φωτιά έβαζε γιατί έπαιζε για να μπας και παίξει το πρωτάθλημα. Δεν, νομίζω ότι τέτοια οχτάρια δεν έχει την πολυτέλεια φίλε εντάξει τον Πάνμα. Αν πάλι σε προπονητή πρώτη χρονιά έχει κάνει μεταγραφή, έχει φέρει παίχτη ακριβώς εκεί πέρα σε αυτή τη θέση, εκεί ζωρίζεσαι λίγο. Και είσαι και στην πρέσα. Ζορζίνιο. Είσαι και στην πρέσα, δηλαδή ότι. Να τι κάνει, πώ είσαι. Ναι, εξάρι τον βάζει ουσιαστικά. Θα μου πει τώρα να βγάλει τον Καντέ. Ο Καντέ είναι πάντα εκεί και βάζει δίπλα τον Ζορζίνιο συνήθω. Είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ο προπονητής θέλει με κάποιο τρόπο να δικαιώσει την επιλογή του. Να δεν πήγε καλά, να ήταν μέτριος, να τον ξαναβάλω. Εάν... Ή βάλω τον Μπάρκλι και εκτεθώ. Εάν πήγαινε καλά θα είχε το μυαλό του ξέρεις τι, είμαι καλά, δεν... όταν είσαι ζορισμένος προπονητής δεν σε παίρνει, αποτελέσματα δεν σου βγαίνουν, σου λένε τι κάνεις, τι ράνεις, από εδώ από εκεί, τα μετράς όλα. Έτσι είναι ο coach. Έτσι είναι. Παίζουν όλα αυτές ακόμα και αυτές οι λεπτομέρειες. Το Πορτογαλία-Σερβία λοιπόν που ήταν το βράδυ είναι από τα κλασικά παιχνίδια που η Σερβία είναι σύνολο, μια ομάδα, ένα σύνολο παικτών που είναι καιρό στην εθνική και αρχίζουν και αποδέχονται το momentum του Τάντιτς. Ότι δηλαδή, ναι, είμαστε όλοι παιχταράδες, έτσι ξεκινάμε αυτό. Μια καλά, όμορφη. Όμορφη, δεν είμαστε κανένας άσχημος. Δεν μας τραβώνει χωρίστρες και αυτά. Αλλά εσύ βγες μπροστά. Υπάρχει δολοφονικό χτύπημα του Πέπε στον Τάντιτς πάλι. Όχι, πέπε. Πάρουμε την αρχή. Υπάρχει χτύπημα Πέπε. Του Πέπε. Ναι. Αυτό δεν είναι η είδηση. Ναι, υπάρχει χτύπημα. Κάθε φορά που τον βλέπω ξεκινάει παίζω κόκκινη και κανείς δεν βγάζει τα χτυπήματα για κόκκινη. Γιατί είναι κόκκινη εκείνο. Πάτημα στον αστράγαλο με δύναμη, δηλαδή του γυρνάει το πόδι από θαύμα ο Τάντιτς. Δεν είναι παθηχοντρή ζημιά. Η Πορτογαλία που τη στήχησε πιθανόν και ο τραυματισμός του Ρονάλντο νωρίς γύρω στο 30 λεπτό. Έχει λύσεις η Πορτογαλία όμως, δεν είναι όπως παλιά. Έχει, δημιούργησε, έχασε πολλές ευκαιρίες, απλά ο Ρονάλντο μισή φάση μπορεί να την κάνει. Αυτό εκεί περιμένεις ότι δεν θα κάνει τίποτα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά έχει Μπερνάρντο Σίλβα. Έχει. Έχει. Αντρέ Σίλβα. Αντρέ Σίλβα. Έχει. Τον Γκερέιρο. Τον Πίτσι έχει τη Μπενφίκα. Έχει τον δεξιό μπακ τη Γιουβέντους του. Πώς τον Νικολάου τώρα. Κοντράρο, πώς λέγεται. Ο Κανσέλο. Ο Κανσέλο. Έχει, δηλαδή. Δεν είναι όπως παλιά που η Πορτογαλία είχε 2,5 παίκτες και αλλικά τους χαμάλιδες. Mm. Έχει πολλή ποιότητα. Ακόμα και ο Καρβάλιο. Στη Μεταγιού και στη Μεταγιούρο εποχή. Ναι. Δεν είναι τσαπάδες. Έφυγε ο Κριστιανό. Όχι, χτες νομίζω από τα πιο δημιουργικά τους παιχνίδια. Που συνήθως η ομάδα του Σάντος σφιχτά θα κάνουν 3-5 ευκαιρίες να βάλουν τον γκολ μου. Χτες τους ανάγκασε βέβαια το ότι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ να γίνουν πιο επιθετικογενείς. Έκανε αρκετές τελικές. Αυτό είναι μύθος για τον Σάντος, να ξέρεις. Αν έχει υλικό να παίξει επιθετικά, θα παίξει επιθετικά. Ενώ θα βρει την ισορροπία και θα τη στείλει στο μισό του αντιπάλου. Πριν τον πάρει ο Πόκτα στην Μπενφίκα που παίζει 4-4-2 λόμβο και ήταν βγαίνει από παντού. Με. Είναι και αυτό. Ναι, είναι και αυτό. Είναι τι έχει. Δεν υπάρχει πιο ορθολογιστή άνθρωπο. Εγώ δεν έχω σε όλα τα επίπεδα τη ζωή μου. Δεν έχω γνωρίσει πιο ορθολογιστή άνθρωπο από αυτό. Τι ώρα περνούσαμε με τη συνέντευξη τύπου, εσύ, Αντώνη, μετά στο καφενείο. Όχι συνέντευξη τύπου. Ναι, ήταν η συνέντευξη τύπου και η συνέντευξη τύπου με τσιγάρο που την προτιμούσε ναι, πολύ έτσι. Ναι. Απίστευτο. Για μένα αγαπημένε μου στιγμέ στη δημοσιογραφία ήταν εκείνη. Ήθελε να έχει χρόνο. Να έχει ο Σάντος το πακέτο γεμάτο, ένα σιλό και ένα χαρτί. Mm. Πώς περνούσε μια μισή ώρα, δεν καταλαβαίνεις. Καθόλου. Αυτός ο όμιλος θα έχει ψωμάκι. Ναι. Οι Ουκρανοί κερδίσαν αυτές το 100. Οι Ουκρανοί πάλι, ρε φίλοι. Ενώ έχουν κανονικούς ποδοσφαιριστές, δεν μπορούν. Δεν μπορούν με τίποτα.
ηγέτη έχουν. Υποτίθεται Κολομπιάνκα, ρε φίλε. Κούρασαν και ήδη. Και οι δύο δεν μπορούν να είναι βασικοί σε υψηλό επίπεδο. Οι ηγέτες της ομάδας τους είναι. Τι ηγέτες της ομάδας τους παίζουν. Δεν παίζουν, τι είναι οι ηγέτες της ομάδας τους. Απλά έχουν αυτό το πρώτο στο χωριό. Και δεν είναι ένα πρωτάθλημα το κρανικό που μπορεί να κρατήσει κανέναν εκεί να σε πρώτο στο χωριό με λόγο. Αλλά φεύγουν. Και εκεί έρχεται και έχει το δράμα. Οι Κροάτες με απογοήτευσαν λίγο έτσι που έριξα μία ματιά. Έχει μια λογική. Οι Κροάτες προηγήθηκαν και χάσανε. Ναι. Μηθαίνουν να κάνουν και χάσανε 2-1. Την Ουγγαρία. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το κόλπο του Μούγκρου βέβαια είναι επιθετικό φάουλ. Ναι, εντάξει. Είναι. Έτσι πιστεύω. Αλλά να σας πω κάτι, παιδιά, είναι λογικό. Τέτοιες ομάδες μετά από μια τέτοια επιτυχία. Αυτό ζητώ εγώ, ναι. Συμφωνώ. Την Κροατία να την κρίνουμε ως μια ομάδα η οποία ζωρίστηκε για να πάρει πρόκριση στο παγκόσμιο και την πήρε μέσω μπαλάς. Ναι, είναι άδικο να την κρίνουμε ως δεύτερη αθλητρία κόσμου. Ναι, γιατί εκείνο έχει να κάνει με συγκυρία. Είναι ένα τουρνουά. Σου κάθονται, δηλαδή με την Αγγλία ήταν πολύ τυχερή, πέρασε. Έφτασε τελικό. Όχι, ήταν ένας μήνας στον οποίο ήταν ένα σύνολο που έβαλε το κεφάλι κάτω, έβρισκε τον τρόπο να μην δέχεται φάσεις. Και έκανε αυτό που έκανε. Είναι και λεπτομέρειες, δηλαδή η φάση του Κάλλιντς που σηκώθηκε και έφυγε. Ωραία. Έναν οργανισμό για ένα τέτοιο τουρνουά μπορεί να τον αφυπνίσει. Εντάξει. Να αντέξει να πάει τα μάτια της παρατάσεις. Όλο αυτό. Δεν είχε την ταμπέλα του φαβορί ποτέ σημαντική παράμετρος και αυτή για ένα τουρνουά. Χωρίς να μειώνουμε την αξία της πορείας, αλλά πρέπει να δούμε και τις ηλικίες που ήταν αυτές οι ηγέτες της. Και τα νούμερα που είχαν. Okay. Με το ράκι της 70 παιχνίδια. Μόντριτς. Ο ράκι της πόσο 72 είχε στο τελικό που τα μετρούσαμε. Ναι. Με κάποιον τα μετρούσα. 72 παιχνίδια είχε. Όταν έπαιξε το τελικό. Τι να σου κάνει εδώ εκεί πέρα. Δεν μπαίνει μέσα στο κήπεδο και λέει όχι πάλι. 72 παιχνίδια σε 40 εβδομάδες. Δηλαδή μιλάμε τώρα για. Δεν βγαίνει το νούμερο, παιδιά. Είναι απάνθρωπο. Για κλάμα. Παρένθεση, επειδή ένας φίλος εδώ στέλνει μήνυμα όσον αφορά την Τουρκία και τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα. Το γήπεδο στο οποίο έπαιξε η εθνική τους είναι της Εσκής Εχισπορ, η οποία παίζει στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας. Ο τοπικός εγενειακός είναι. Ψιλοπέφτει κιόλας. Ακραίο αυτό. Και είναι το γήπεδο της εθνικής. Ναι. Που έπαιξε χθες, δεν ξέρω αν παίζει μόνιμα εκεί. Γιατί αυτοί ξέρεις μπορεί να το κάνουν και τουρνέ. Ναι. Δεν πάμε και λίγο πιο βαθιά εκεί που άλλος έχει να δει πολιτισμό. Όταν πηγαίναμε στον Μπακού, ρε φίλε, μια μισή ώρα βλέπαμε μόνο βουνά. Δεν γίνεται αυτό, εντάξει. Έχει ένα σημείο στην Τουρκία που λες, ρε φίλε, δεν μπορεί να μην έχουμε πετύχει ένα σπίτι. Προς την ασιατική πλευρά. Στην ασιατική πλευρά, μέσα, ναι, βαθιά. Ναι. Μια μισή ώρα βλέπαμε βουνά. Και πολιτισμό μηδέν. Δηλαδή, άντε να είδαμε δύο χωριά. Δεν είχε σύννεφα και τέτοια, έβλεπε κάτω τα βουνά. Έλεγε, δεν γίνεται κάπου, θα δει ένα χωριό. Τίποτα, μηδέν. Γενικά πάντως φαίνεται ότι έχουν σοβαρευτεί οι δυνατοί αρκετά, δηλαδή οι Άγγλοι πλέον είναι σοβαροί, ρε φίλε, δεν παίζουν με το άγχος, δεν παίζουν με την πίεση. Έχουν συνειδητοποίηση, έχουν μια πολύ καλή φουρνιά και θα παίξουν. Ωραία. Αφήνουν πίσω τους γούρια, γκούρια, παγούρια, νούμερα αυτό, και τέτοια. Αυτό και παίζουν. Οι Γάλλοι έχουν τον αέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ναι, και το δείχνουν. Και το δείχνουν και μια φουρνιά συγκλονιστική. Έχει, απ' όλα έχει ο Μπαξές που λένε. Τι θες γρήγορο, ναι, στόπερ που να ξέρει μπάλα, θες, ναι, κοντό στόπερ. Άμα κοντά, θέλουν κατεβάζουν Γαλλία Β και εκεί, ναι, περνάει και αυτή. Ναι, κανονικά. Τι θέλεις, top ταλέντο στην επίθεση, τι θέλεις, το χαμάλι επιθετικό. Θέλεις χαφ με όγκο, θες χαφ κοντό, θες επιθετικό υδραυλικό, θες επιθετικό ταχυδύναμο, όλα τα έχει. Όπως θέλει να παίξει, θα παίξει. Θες οχτάρι box to box που να μην σταματάει ποτέ, μα του ID, τον έχει και αυτόν. Τι θέλεις ακριβώς. Τα έχει όλα. Είναι συγκλονιστικό. Αλλά έχει και το μυαλό της στο έδαφος. Γιατί η ηγέτης της είναι ένας άνθρωπος ο προπονητής της το έχει κάνει. Δεν πάει γύρισε κουμπά, του πει τι θες, Κόντε, φύγε από εδώ. Σας δω. Μετράει και αυτή η παράμετρο. Οι Γερμανοί εκεί που λες ότι δεν υπάρχουν, επαν κάνουν διπλό στην Ολλανδία. Που βασικό ένα αγώνα θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εύκολο στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να σφίξει και στο δεύτερο. Ναι. Εντάξει. Οι Ολλανδοί ψάχνουν να βρουν να σταθεροποιηθούν προς τα πάνω.
Εκεί θέλει θέμα εμπειρίας πλέον, νομίζω. Δεν έχει και τι άλλο. Παίκτες έχει. Τους ανήκει το μέλλον. Τα επόμενα χρόνια τους ανήκει το μέλλον, θεωρώ. Φτάνει με τον Πάπελ, παιδιά, δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Παρότι είναι σε όλες τις φάσεις ο σκύλος, εντάξει. Σε όλες μέσα είναι, όσο παίζει. Αλλά δεν τον αντέχω. Από τότε από τη Λίβερπουλ τον έχω τον κυνηγάω. Όχι άλλο Πάπελ στην Ολλανδία. Όχι άλλο Πάπελ στην Ολλανδία. Φτάνει. Έκανε μια ανανέωση, έκανε κάτι. Μα εγώ νομίζω πάντα ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο και ξαφνικά το βλέπω μπροστά μου, ρε. Τον είχα αφήσει στην Μπεσίκτας. Ξαφνικά το βλέπω στη Φούλαμ. Στη Φούλαμ, στη Φούλαμ. Έβαλε και τον γκολ με τη Λίβερπουλ. Ναι, εκεί βλέπω που τη γλιτώσαμε. Τσουπ, τον βλέπω και στην Εθνική. Άντε ρε Μπάμπελ. Φτάνει ρε φίλε. Φτάνει ρε γκολ. Γκώσαμε. Μα δεν έχει κανένα στοιχείο της σχολής του. Εκείνο με τρελαίνει. Θα μπορούσε να είναι ένας. Είναι μη Ολλανδός. Είναι μη Ολλανδός, Ολλανδός. Μα ένα στοιχείο. Θες έκρηξη. Μηδέν. Τι θέλεις. Δεν είναι λίγο τελικά. Απίστευτο. Απίστευτο. Μα δεν κολλάει. Είναι σαν να είναι. Πείτε στο σκαταγράφο. Σαν να εμφανιστώ εγώ σε μια σχολή μπαλέτου. Έτσι μου κολλάει. Το έχουμε κάνει και αυτό το Θωμά, να ξέρεις. Δηλαδή. Όχι να πάω εγώ μπαλέτου, να κοιτάξω. Πήγε στη σχολή μπαλέτου και επειδή το κτίριο δεν μπορούσε να βγάλει πόδια να φύγει, σου λέει ας μείνουμε. Ας μείνουμε. Θα μας δουν εδώ να μας. Τι άλλο έχει σήμερα. Τι γίνεται. Άμα σου πω ότι δεν έχω δει άλλα μάτσα. Έχει το Βουλγαρία. Όχι, Βουλγαρία παίξε. Βουλγαρία χτε. Ένα, το παίξαμε όλοι μαζί. Κόσμο, Βουλγαρία, Περίχωρα. Ελβετία-Δανία έχει ενδιαφέρον παιχνίδι. Ελβετία-Δανία. Και το Νορβηγία-Σουηδία. Νορβηγία-Σουηδία και η Σκανδιναβική μάχη. Αυτά γενικά είναι ωραία. Και η Ελβετία που λες είναι πολύ ωραία ομάδα, φίλε. Είναι και aggressive και τεχνική ομάδα. Τα έχει όλα. Διαχρονικά μια από τις καλές ομάδες. Έτσι. Σε καλή κατάσταση. Έχει πάρει μια αλβανική εσάνση. Έχει μια εσάνση. Βαλκανική θα τη χαρακτηρίσω. Ναι. Έχει Ιρλανδία-Γεωργία έχει και τα άλλα είναι εύκολα. Μάλτα-Ισπανία, Ρουμανία-Νησιά Φερόε και Ιταλία-Λιχτενστάιν. Το Ιρλανδία-Γεωργία. Α, και Αρμενία-Φιλανδία. Τι έχεις να πεις γι' αυτό έτσι στο παιχνίδι του Αρμενία, Αρμενίας. Αρμενία-Φιλανδία. Τι έχει αυτό. Το παλεύουνε φίλε, δεν είναι. Το Ιρλανδία-Γεωργία της που στ' άκουσα, όπως θα έλεγε ο πατέρας μου, φυλακή να ήμουν. Τρεις ώρες να ήμουν έξω. Τρεις ώρες έξω να ήμουν, λέει, θα γύριζα στο κελί, θα έλεγα στο Κομολόρια παίζει. Ναι. Μία από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού που δεν έπαιξε το λεπτό. Ποτέ. Τόσο ποτέ. Παπάζογλου. Και άλλη τόση κινητή. Ο Κέντζογλου. Σου έχω πει που πάω στο Κέντζογλου σε ένα παιχνίδι που θέλεις πω, πάει καλό ο Κέντζογλου. Συνδικά σου Κέντζογλου τότε. Του λέω, φίλε, τι συμβόλαιο έχεις εδώ. Ποιο εδώ μου λέει, με τον Ολυμπιακό έχω. Δεν με έχεις ξαναδεί ζωή του, εντάξει. Λέω, τι. Εγώ είμαι τον Ολυμπιακό έχω. Σοκ. Και μετά βγήκε ο τροματοφύλακας που πήρε στην Εθνική Σερβίας. Πώς το λέγανε, στο Ίκοβιτς. Και δήλωσε ότι εγώ με τον Ολυμπιακό υπεγράψα και βρέθηκα στο Ιβοτέλ. Μερικά πράγματα μπορεί να πάει λίγο στραβά το πράγμα. Συμβαίνουν λίγο. Αλλού να υπογράψεις, αλλού να πας. Συμβαίνουν. Εντάξει, δεν έχεις πει στη ταξί και να πει φιλαράκια να πάρουμε και αυτό εδώ πέρα βολεύει. Πάμε λίγο. Εσύ πας χαριλά, θα πάμε λίγο με εμένα. Βολεύει εδώ. Δεν φεύγω από Θεσσαλονίκη. Αλλά κοίτασε που έκλεισε. Τι. Είναι βαρύ το φορτίο τώρα γιατί πάω σε ομάδα που είναι πρώτη. Μόνο αποτυχία. Μόνο αποτυχημένος μπορώ να θεωρηθώ. Εντάξει, θα πει τα κλασικά. Θα πα εκεί να πει παιδιά. Λοιπόν, ο Θωμάς Μετελόπουλος είναι ένας προπονητής του. Διγενή Κρυονερίου. Η Διγενή Κρυονερίου. Πού είναι το Κρυονερίου. Πριν το Σοχό, πριν να βγει εκεί. Πριν το Σοχό, από το ξύλο έχουν φάει. Για λέγει. Κοίταξε, εκεί η ξύλο κρύα θα φάσανε το δύο. Δεν έχει άλλη επιλογή. Τα πρώτη είναι η ομάδα. Έκανε κάτι, είχε κάτι ανεπιτυχία αποτέλεσμα τον τελευταίο καιρό. Μειώθηκε η ψαλίδα από την δεύτερη θέση και τώρα. Ποιο είναι δεύτερη, δεν είναι δεύτερη. Νέστορ Όσα. Η Όσα. Ναι. Δεν ξέρω κανένα. Φίλοι μας. Ο μεγάλος Παύλος Μεράς, 9 πόντους πλέον μπροστά. Ναι. Ανεβαίνουμε Α1 ενημερωτικά. Θα φτιάξουμε και το νέο μας γήπεδο. Το παλιό μας γήπεδο κάνουμε νέο. Επιτέλους. Και το χορτάρι είναι λίγο. Να εμφανιστεί χορτάρι. Όλοι θα φτιάξουν εκεί πέρα. Είμαστε τεχνική ομάδα παραδοσιακά, φίλε. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Δεν είχαμε σάλιο, τι να κάνουμε. Δεν είχαμε μαντήρι, φτωχό γειτονιά. Φτωχό γειτονιά. Έριξε ο Θεός ένα βλέμμα προς τη Σταυρούπολη. Μπας και κάνουμε χορταράκι να παίξουν τα παιδιά μας. Ωραία. Που είχαμε δύο τραυματισμούς σε κάθε παιχνίδι τελευταία. Συγγνώμη λίγο να ρωτήσω κάτι, δεν είχατε χορταράκι στη Σταυρούπολη. Χορταράκι για να πιούνε έχουν τα παιδιά, όχι τα δικά μας, τα άλλα και γύρω.
Στο γήπεδο δεν παίζει. Όχι, εγώ δεν έχουμε λίγο. Δεν έχουμε λίγο χορταράκι στη Σταυρούπολη. Μα ακούστηκε λίγο κάπω. Όχι, πάντα. Έχει και το ψυχιατρίο. Α, που έχει βγει τώρα το θεραπευτικό, ουρέ έχει. Να ξέρει. Ναι. Είναι και νόμιμο. Σφαγή γίνεται. Τέλο πάντων. Μακριά από εμά αυτά τα παιδιά. Έτσι, μπράβο. Και με αυτή την πινελιά. Με αυτή την πινελιά. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Η αφήνεια μας ακούμπη λογικά θα σταθεί περισσότερο στα πεπραγμάνια της εθνικής ομάδας στην Βοσνία και βέβαια θα αρχίσουν να μπαίνουμε και σε κλίμα ομάδων. 10 παρατέρα του. Ωραία, ωραία. Και θα έχουμε φάει και θα πονέμουμε. 10 παρατέρα του. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εμείς τα λέμε πάλι και εσείς τα λέτε με το ανάλυση των Παρυπρές αύριο στις 2. Καλό μεσημέρι.